Κύριε Κουρμούλη, καλή σας μέρα, καλή χρονιά. Καλημέρα, καλή χρονιά σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Είναι μια μέρα δύσκολη και κρίσιμη σήμερα, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, για τις πολιτικές διεργασίες και εξελίξεις. Είναι βέβαια και η Γερμανίδα καγκελάριος εδώ, η κυρία Μέρκελ. Επομένως, ποιο είναι το πρώτο σχόλιο σας, γιατί βλέπω σήμερα στην εφημερίδα, στο Ριζοσπάστη, αναδεικνύεται την επίσκεψη του κυρίου Μέρκελ σε πρώτο θέμα, λέγοντας ότι αυτή η επίσκεψη στην ουσία είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στο αντιλαϊκό κυβερνητικό έργο και μιλάτε για τους επένους, για τα μνημόνια διαρκείας και το βρώμικο ρόλο στα Βαλκάνια. Ναι, κύριε Καραμπάση, ο Τσίπρας συνέχισε και χτες αυτή την παράδοση που έχει εγκαινιάσει να υπογράφει δηλώσεις μετανοίας στη Μέρκελ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα εκείνα τα go back που ξεστόμιζε πριν από μερικά χρόνια και για τα οποία σας θυμίζω ότι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα προειδοποιούσε το λαό ότι ήταν λόγια του αέρα και ένα πρώτης τάξης δόλωμα για τα χειρότερα που θα ακολουθούσαν. Από εκεί και πέρα, γνώμη μας είναι ότι η επίσκεψη και οι δηλώσεις της Γερμανίδας Καγκελάριου αποτέλεσαν στην πραγματικότητα μια ψήφο εμπιστοσύνης σε μια κυβέρνηση και σε έναν πρωθυπουργό που έβγαλε όλη τη βρώμικη δουλειά για το κεφάλαιο και τους ευρωανατολικούς συμμάχους του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή. Είναι στήριξη σε μια κυβέρνηση, αν θέλετε, που ανέλαβε ρόλους με πολύ μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Είτε μιλάμε για τα μνημόνια διαρκείας που κατσίκωσε στο σβέρκο του λαού, είτε μιλάμε για την προώθηση του ευρωατλαντικού σχεδιασμού στα Βαλκάνια. Και θέλω να πω, επειδή ο Πρωθυπουργός είπε ότι υποδέχτηκε την κυρία Μέρκελ σε μια διαφορετική Ελλάδα, από αυτή που βρήκε την προηγούμενη επίσκεψή του το 2014, ίσως αξίζει να θυμίσουμε ορισμένα στοιχεία που δείχνουν πόσο διαφορετική έγινε αυτή η Ελλάδα για το λαό της την τετραετία που μεσολάβησε. Ναι, να τα ακούσουμε. Σε αυτή λοιπόν τη διαφορετική Ελλάδα, το 31,4% των εργαζομένων δουλεύει με μερική και εκπεριτροπής απασχόληση. Σε αυτή τη διαφορετική Ελλάδα που λέει ότι βρήκε η κυρία Μέρκελ σε αυτή την επίσκεψη, το 57,41% των νέων θέσεων εργασίας είναι με συμβάσεις μερικής και εκπεριτροπής απασχόληση. Το 2019, το έχουμε επισημάνει πολλές φορές και από το Ριζοσπάστη, ο προϋπολογισμός προβλέπει 1 δις περισσότερο φόρους για τα λαϊκά στρώματα και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία μπορεί να προσθέσει κανείς στην εικόνα αυτή της διαφορετικής Ελλάδας. Άρα λοιπόν, αυτό που λέμε εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ότι το διαφορετικό που βρήκε η Γερμανίδα Καγκελάριος αυτή τη φορά στην Ελλάδα είναι το γεγονός ότι το 2014 ο λαός πλήρωνε με φορολογιστία και αντεργατικά μέτρα την κρίση του κεφαλαίου, ενώ τώρα με τη συνέχιση της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής από την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, πληρώνει την ανάκαμψή του. Αυτή είναι η μοναδική διαφορά που, όπως καταλαβαίνετε, έχει πολύ μικρή σημασία για το λαό. Πάντως προκαλεί εντύπωση. Ακούμε προσοχή και εγώ και ακροτές μας αυτά που λέτε και τις επισημάνσεις που κάνετε σε σχέση με το 2014 και με το 2019 που βρισκόμαστε. Η εντύπωση που προκαλεί είναι ότι ο κύριος Τσίπρας το 2014 ήταν στις διαδηλώσεις εναντίον της κυρίας Μέρκελ και βεβαίως με αυτή τη γνωστή φράση που αναφέρατε κι εσείς, το Go back, Madam Merkel, ενώ είναι σήμερα στο Welcome, κυρία Μέρκελ. Αυτή τη μετάλλαξη μπορείτε να την ερμηνεύσετε, λίγο πολιτικά εννοώ. Κοιτάξτε να δείτε, ο πυρήνας της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ έχει 2 βασικούς άξονες που χαρακτηρίζουν, αν θέλετε, και την πολιτική όλων των αστικών κομμάτων στην Ελλάδα. Και είναι και η βάση πάνω στην οποία εξελίσσεται αυτή η φαρσοκομωδία που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες με τα παζάρια, τις μετακινήσεις βουλευτών, τον νέο πολιτικό σχετισμό που διαμορφώνει. Θα σας ρωτήσω μετά γι' αυτό και για την συμφωνία, βέβαια, γιατί είναι κομβικές οι εξελίξεις. Ενδεχομένως να έχουμε ψήφο εμπιστοσύνης την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Ναι. Λέω λοιπόν ότι οι 2 βασικοί πυλώνες, να το πούμε έτσι, της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι από τη μια μεριά ο στόχος της ανάκαμψης του κεφαλαίου, που περιλαμβάνει όλα αυτά τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν την τελευταία τετραετία και στην Ελλάδα, και ο δεύτερος είναι η προώθηση της ευρωατλαντικής πολιτικής, της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή. Με βάση αυτούς τους 2 βασικούς στόχους πορεύεται η κυβέρνηση και η γνώμη μας είναι ότι πάνω σε αυτό το έδαφος διαμορφώνεται σήμερα και όλο αυτό το αλυσβερίσι με τα υπόλοιπα κόμματα. Εμείς προειδοποιούσαμε και τότε ότι ένα κόμμα το οποίο δηλώνει αριστερό, δηλώνει ότι έχει την πρόθεση να αναμετρηθεί με τα μνημόνια, όπως λέγανε τότε πάνω στο κάλπικο δίπολο μνημόνιο-αντιμνημόνιο, ότι ένα κόμμα το οποίο έχει ως στόχο την ανάπτυξη, την καπιταλιστική ανάπτυξη, την ανάπτυξη του κεφαλαίου, μέσα σε αυτά τα σημερινά πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει τη δυνατότητα να ασκήσει καμιά φιλολαϊκή πολιτική. Αυτό ακριβώς προειδοποιούσαμε από τότε και αυτό ακριβώς είναι που επιβεβαιώνεται
σήμερα 38 και με το ΣΥΡΙΖΑ. Και πρέπει να αποτελέσει μία αφορμή για να βγάλει σοβαρά συμπεράσματα ο λαός. Μιας και είμαστε σε αυτό, για να κλείσουμε το θέμα της επίσκεψης της κυρίας Μέρκελ, βλέπω και μία δήλωση του Μίκη Θεοδωράκη. Θα πω μόνο μία φράση και για τους φίλους ακροατές, ότι που γράφει, που καταλήγει, λέγοντας ότι η άσπονδη φίλη μας, δηλαδή η κυρία Μέρκελ, περιμένει την τελική μας ραγιαδοποίηση, ώστε να μην υπάρξει ούτε παραμικρή αντίδραση από μέρους μας την ώρα της υφαρπαγής τους εποφελία του γερμανικού λαού, που φαίνεται δεν χόρτασε ακόμα μετά το φαγοπότι της εποχής της γερμανικής κατοχής. Δηλαδή, περιμένουν οι Γερμανοί την τελική ραγιαδοποίηση για να μας τα πάρουν όλα. Εντάξει, η γνώμη μας είναι κάπως διαφορετική. Αυτό που πιστεύουμε είναι ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ σήμερα υλοποιεί κεντρικές επιλογές της ελληνικής αστικής τάξης του ελληνικού κεφαλαίου. Δηλαδή, ο προσανατολισμός αυτός που περιέγραψα και προηγούμενα, δηλαδή ένας προσανατολισμός βαθιάς πρόσδεσης στο σχεδιασμό των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βέβαια όλα αυτά τα μέτρα που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, είναι μια επιλογή η οποία απαντάει πρώτα και κύρια σε στρατηγικά συμφέροντα του κεφαλαίου και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα. Είναι δηλαδή το ίδιο λέτε και για την συμφωνία και για τα Σκόπια. Έτσι ακριβώς. Είναι δηλαδή επιλογές οι οποίες, αν θέλετε, συντελούν στη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του. Είναι απαραίτητος όρος για το κεφάλαιο αυτή τη στιγμή να ανακάμψει από την κρίση, να θωρακίσει τα κέρδη του. Έτσι ερμηνεύουμε εμείς την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια και την πολιτική και των άλλων αστικών κομμάτων. Άρα έτσι βλέπετε, με αυτό το σκεπτικό έρχεται και η συμφωνία των Πρεσπών, έτσι. Ναι, βέβαια, είναι μια συμφωνία η οποία υπηρετεί όλον αυτόν τον σχεδιασμό που ξετυλίγεται με ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία χρόνια στα Βαλκάνια από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των δικών τους μονοπωλίων στην περιοχή και αντίστροφα να αποτρέψουν, να μειώσουν, να περιορίσουν την επιρροή άλλων υπεριαλιστικών κέντρων που διεκδικούν μέρισμα από την Λία, τον πλούτο, τις σφαίρες επιρροής στα Βαλκάνια, κυρίως απέναντι στη Ρωσία. Ναι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα παραμείνει να καταψηφίσει τη συμφωνία ή ενδεχομένως μπορεί να έχει άλλη στάση? Όχι, έχουμε ξεκάθαρη θέση, το έχουμε πει έγκαιρα, ότι τη συμφωνία αυτή θα την καταψηφίσουμε. Είναι μια συμφωνία η οποία έχει εμφανέστατη την αμερικανατοϊκή σφραγίδα των σχεδιασμών που περιγράψαμε και προηγούμενα στην περιοχή της Βαλκανικής και είναι ταυτόχρονα και μια συμφωνία η οποία διατηρεί το σπέρμα για εθνικιστικές και αλυτρωτικές εξάρσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Κυρίως στα σημεία εκείνα τα οποία αναφέρονται στην μακεδονική Ιθαγένεια και τη γλώσσα. Γι' αυτό, ως Κομμουνιστικό Κόμμα, λέμε ότι είναι μια κακή και επικίνδυνη συμφωνία, την οποία φυσικά και θα καταψηφίσουμε όταν έρθει στην Βουλή. Τώρα, αυτή την ενδοκυβερνητική κρίση, πώς τη βλέπετε, τι είδους χαρακτηριστικά μπορεί να προσλάβει το επόμενο διάστημα και πώς την αναλύετε εσείς, πώς θα την προσεγγίσετε? Ναι, κύριε Καραμπάση, αυτό που ζούμε τις τελευταίες μέρες είναι μια φαρσοκομωδία, έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν βέβαια οι πρωταγωνιστές, οι βασικοί πρωταγωνιστές, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ, υπάρχουν και οι δευτεραγωνιστές, ας το πούμε έτσι, το Ποτάμι, το Κινάλ, η Ένωση Κεντρών κτλ. Ναι. Είτε το ομολογούν είτε όχι, τις μέρες αυτές βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο παζάρι, το οποίο με βεβαιότητα θα επιδράσει στον επόμενο πολιτικό συσχετισμό. Είτε η κυβέρνηση παραμείνει με ψήφο ανοχής όπως λένε, είτε οδηγηθεί τελικά σε εκλογές το Μάη ή και νωρίτερα. Βέβαια, τώρα είχαμε και τις πρωινές δηλώσεις του Καμένου που προσθέτουν και καινούργια σενάρια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Είναι μακριά η μέρα κτλ. Ενδεχομένως να το είπε για να προχωρήσει βέβαια η συζήτηση για τα αντισταθμιστικά ωφέλη, που επίσης είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση και θα ήθελα και εκεί ένα σχόλιο. Γιατί έχουν καταργηθεί με νόμο το 2011 τα αντισταθμιστικά ωφέλη και ήταν η σημαία, υποτίθεται, και του κ. Καμένου και του κ. Τσίπρα ότι αυτά αποτελούν τη μήτρα της διαπλοκής και της κάθε μίζας. Έτσι ακριβώς. Θα ήθελα όμως να συμπληρώσω στο προηγούμενο θέμα μας ότι το ερώτημα που βάζουμε εμείς και που κατά τη γνώμη μας πρέπει να απασχολήσει είναι τι αγωνίες και τι προσδοκίες πρέπει να έχει ο λαός από όλα αυτά που ακούει και βλέπει να εξελίσσονται μπροστά στα μάτια του αυτές τις μέρες. Και εδώ είμαστε κατηγορηματικοί, είμαστε σαφείς. Λέμε ότι καμιά αγωνία και καμιά προσδοκία δεν πρέπει να έχει ο λαός. Αντίθετα, αυτό που πρέπει να τον προβληματίσει, κατά τη γνώμη μας, είναι η μεγάλη ευκολία με την οποία βουλευτές όλων των αστικών κομμάτων δηλώνουν σήμερα διαθέσιμοι να μετακινηθούν προς τη μια ή προς την άλλη κατεύθυνση για να συγκροτηθεί μια καινούργια πλειοψηφία. Και δείτε πώς ήταν η Βουλή μετά τις εκλογές του 2015 και πώς είναι σήμερα.
με τις μετακινήσεις, τις ανεξαρτητοποιήσεις, τις μεταγραφές και σχεδόν πάλι. Έχουν εξαρρωθεί τρία κόμματα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, το Ποτάμι και η Ένωση Κεντρών. Να τα πω λίγο για το, να τα θυμίζω και για τους ακροατές μας, κύριε Κουρμούλη. Έτσι ακριβώς. Το μόνο σταθερό κόμμα μέσω όλων αυτών των οριμαγδών είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι. Εμείς λοιπόν λέμε ότι υπάρχει μια αντικειμενική βάση για όλες αυτές τις μετακινήσεις. Και αυτή η αντικειμενική βάση δεν είναι άλλη από τη συμφωνία όλων των αστικών κομμάτων με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Με το σχέδιο ανάκαμψης του κεφαλαίου, το οποίο προϋποθέτει όμως να συνεχίσει να ματώνει ο λαός. Και αυτό, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να το κρατήσει ο λαός από τη συζήτηση και το αλυσβερίζει των τελευταίων ημερών και με αφορμή τις εκλογές, όποτε και αν γίνουνε, με βεβαιότητα θα γίνουν οι τοπικές και ευρωεκλογές, ναι. Να δώσει το μήνυμα ότι δεν μπορούν να τον κοροϊδεύουν άλλον. Δεν μπορούν να τον κάνουν μπαλάκι ανάμεσα στους δύο πόλους του συστήματος με ψέματα και κάλπικες διαχωριστικές γραμμές. Και κατά τη γνώμη μας, ο καλύτερος τρόπος για να το εκφράσει αυτό, για να κάνει την πραγματική διαφορά, είναι να ενισχύσει το Κομμουνιστικό Κόμμα και στην κάλπη όλων των εκλογών. Εκλογές βέβαια δεν ξέρουμε πότε εθνικές θα γίνουν. Θα δούμε τη συνάντηση σήμερα του κύριου Καμένου με τον κύριο Τσίπρα. Αλλά όλα δείχνουν ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Πηγαίνοντας προς τις κάλπες, τι φοβάστε περισσότερο όσον αφορά την πατρίδα μας, εννοώ, έτσι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η εκτίμησή μας είναι ότι όλες οι εξελίξεις και στα Βαλκάνια και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στο Αιγαίο και στη Μέση Ανατολή συνιστούν μια σταδιακή κλιμάκωση επικίνδυνων ανταγωνισμών που αν θέλετε αυξάνουν πάρα πολύ τους κινδύνους για τον λαό, το δικό μας και για τους άλλους λαούς και από το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να χωθεί ακόμα πιο βαθιά σε όλους αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς. Είναι φανερό ότι η τράπουλα ανακατεύεται στην ευρύτερη περιοχή. Είναι φανερό ότι όλη αυτή η στρατιωτική συγκέντρωση γύρω από έφλεκτα σημεία, είτε μιλάμε για τα Βαλκάνια είτε μιλάμε για την Ανατολική Μεσόγειο, δημιουργεί ένα κλίμα το οποίο, αν θέλετε, φτιάχνει προϋποθέσεις μιας γενικευμένης αντιπαράθεσης όλων των υπεριαλιστικών κέντρων με εμπλοκή και της Ελλάδας. Είναι κρίσιμο θέμα οι υδρογονάθρακες. Είναι φανερό ότι γίνεται ένα παζάρι και μια αντιπαράθεση για τη μοιρασιά της Λίας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως επίσης και ένα παζάρι για τη μοιρασιά της Λίας και των σφαιρών επιρροής σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το δείχνει η στάση των Αμερικάνων, το δείχνει η προσπάθεια να διαμορφωθεί ένας καινούριος συσχετισμός, μια καινούργια κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ενδεχομένως πάντως, κύριε Κουρμούλη, με κάποιους χειρισμούς θα μπορούσε και η Ελλάδα να βγει λίγο ωφελημένη από όλη αυτή την κατάσταση. Εντάξει, δεν είναι ευχάριστη, αλλά από τη στιγμή που συμβαίνει δεν την καθορίζουμε εμείς. Ίσως θα μπορούσαμε να βγούμε πιο ενισχυμένοι πάντως. Πάντως ιστορικά έχει αποδειχτεί το εντελώς αντίθετο. Ναι. Λέω δηλαδή ότι ιστορικά έχει αποδειχτεί ότι όποτε η Ελλάδα, οι κυβερνήσεις της συμμετείχαν ή επιδιώκανε την αναβάθμιση του ρόλου τους στην ευρύτερη περιοχή μέσα από τη βαθύτερη εμπλοκή σε τέτοιους ανταγωνισμούς και τέτοιους σχεδιασμούς. Αυτός ο οποίος τελικά πλήρωνε την ύφη ήταν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι επικίνδυνα όλα αυτά. Ναι. Αλλά και αυτό παραμένει και σήμερα. Ναι. Και ξέρετε, κύριε Καράμπας, είναι και από την πλευρά της κυβέρνησης αυτή η προσπάθεια να καλλιεργηθεί ένας εφησυχασμός ότι είμαστε ο προτιμητέος εταίρος των Αμερικάνων στην περιοχή και ότι αυτό μας δίνει έναν αέρα υπεροχής, ναι, αν θέλετε, στους ευρύτερους σχεδιασμούς, είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Για το λόγο ότι βλέπετε ότι όπως διαμορφώνονται τα στρατόπεδα μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο των ανταγωνισμών, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος. Η Ελλάδα ήταν να αξιοποιηθεί ως αιχμή του δόρατος, να το πούμε έτσι, της προσπάθειας των Αμερικάνων να διατηρήσουν την Τουρκία στο νατοϊκό στρατόπεδο, είτε αντίστροφα να πληγεί από ενδεχόμενα ανταλλάγματα τα οποία θα δώσουν ΗΠΑ στην Τουρκία για να καταφέρουν τον ίδιο στόχο. Λέω δηλαδή ότι δεν υπάρχει περίπτωση μέσα σε ένα τέτοιο αλυσβερίσι ανάμεσα στις υπεριαλιστικές δυνάμεις να θεωρεί κανείς ότι είναι εγγύηση ασφάλειας και σταθερότητας το γεγονός ότι η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ όπως και οι προηγούμενες προσπαθούν να χώσουν τη μύτη τους όλο και πιο βαθιά σε όλα αυτά τα σχέδια και τους ανταγωνισμούς. Είναι παράγοντας κινδύνου, αστάθειας για το λαό και αυτό εκτιμάμε ότι πρέπει να αποτελέσει και κριτήριο ψήφου στις επικείμενες εκλογές. Μάλιστα. Ωραία, θα τα δούμε, κύριε Κουρμούλη, όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.